το Κομμουνιστικό Κόμμα και να μου πείτε, ακούω συνέχεια τα στελέχη που έρχονται εδώ και λένε, δεν βαριέσαι, με μικρές διαφοροποιήσεις, τι ο ένας τι ο άλλος να είναι στην κυβέρνηση, η διαπολιτική μνημόνια εφαρμόζουν. Για τα λαϊκά στρώματα δεν θα αλλάξει τίποτε. Επιμένετε σε αυτή την άποψη? Κοιτάξτε, ή ενδεχομένως να είναι λίγο καλύτερα με τον Μητσοτάκη, να ήταν λίγο καλύτερα με τον Τσίπρα? Κύριε Πολίτη, η αλήθεια είναι ότι δεν το λέει το ΚΚΕ. 8 Ιούλη συνεδριάζει το Eurogroup. Την επόμενη ακριβώς ημέρα από τις βουλευτικές εκλογές, για να συζητήσει το θέμα της ελληνικής οικονομίας, τα προεπαιτούμενα που υπάρχουν με βάση τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις. Και αυτά τα στηρίζει όχι μόνο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ουσιαστικά δεσμεύτηκε στις συγκεκριμένες αποφάσεις, αλλά και η Νέα Δημοκρατία. Αυτά θα έρθει να υλοποιήσει. Και μάλιστα τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε, θέλουμε να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Οι προγραμματικές λοιπόν δηλώσεις της επόμενης μέρας είναι έτοιμες. Κομμένες και ραμμένες, είναι ο βαρύς λογαριασμός. Δηλαδή, είναι οι συμφωνίες που έχουν υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, όσον αφορά στις δεσμεύσεις που έχει η χώρα μας σε Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ΝΑΤΟ, όσον αφορά το κοινό παρανομαστή που είναι οι απαιτήσεις των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των επιχειρηματικών κολοσσών στον τουρισμό, στο εμπόριο, στην υγεία και, σε πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας. Αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής, αυτές είναι προγραμματικές δηλώσεις της επόμενης μέρας. Είναι ένας βαρύς λογαριασμός για το λαό μας και αντί να περιμένουμε πώς θα γράψει το κοντέρ των αντιλαϊκών μέτρων, ο λαός μας μπορεί να κάνει μια επιλογή με ένα ισχυρό ΚΚΕ στην κάλπη στις 7 Ιούλη για να είναι πιο δυνατή η δική του δύναμη την επόμενη μέρα με μια ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ που στο επίκεντρο θα έχει και μέσα ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα μπορεί να αποτρέψει, λέτε, τα οποιαδήποτε αντιλαϊκά μέτρα. Ένα ισχυρό ΚΚΕ μπορεί να κόψει τη φόρα σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνει έτσι προκλητικά και δηλώνει ότι θα καταργήσει το πανεπιστημιακό άσυλο. Ποιος θα το κάνει αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ? Μπορεί να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό? Οπωσδήποτε δεν μπορεί. Γιατί άνοιξε την πόρτα για να έρθει το Πανεπιστήμιο ΑΕ και πάνω σε αυτό το έδαφος πατάει και η Νέα Δημοκρατία έτσι προκλητικά και λέει ανοιχτό πανεπιστήμιο για τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό ουσιαστικά θέλουμε. Ποιος θα κόψει τη φόρα με την αγορά στους υπόλοιπους? Θα σας πω. Λοιπόν, ποιος θα κόψει τη φόρα την επόμενη μέρα σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε αυτοδύναμη είτε συνεργασίας, γιατί είναι πρόθυμη πολύ, ανεξάρτητα ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία. Άρα το Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ λέτε δεν μπορούν να το κάνουν. Μα μαζί υπογράψαν το μνημόνιο 3 του ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, μαζί με άλλα κόμματα που πλέον έχει λήξει η ημερομηνία τους, υπογράψαν το τρίτο μνημόνιο. Θα σταθούν όλοι αυτοί απέναντι στο βαρύ λογαριασμό που θα έρθει την επόμενη μέρα? Μόνο ένα ισχυρό κουκουέ μπορεί να κόψει και τη φόρα και τα χαμόγελα της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ που έστρωσε το έδαφος ώστε να βγαίνει σήμερα δικαιωμένη Νέα Δημοκρατία και ξέπλυνε το παλιό, όχι απλά δεν ξεπέρδεψε μαζί του. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια, ένα ισχυρό ΚΚΕ είναι η ψήφος που μπορεί να μετρήσει την επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους με το λογαριασμό. Θέλω να ρωτήσω την εκπρόσωπο του ΚΚΕ, την αγαπητή κυρία Δάγκα, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ το στρίψει πιο αριστερά, αν βρεθεί στην αντιπολίτευση και το στρίψει πιο αριστερά, και το Κινάλ, μπορεί να βρεθείτε αυτό που αποκαλείτε εσείς κοινωνικούς αγώνες στο δρόμο όλοι μαζί, ή πια όπως παλιότερα κάνατε με το ΠΑΣΟΚ, έτσι και τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, τους θεωρείτε στο ίδιο μπλοκ με τη Νέα Δημοκρατία και δεν τους θέλετε μαζί σας στο δρόμο και τους αγώνες? Η αλήθεια είναι, κύριε Πολίτη, ότι το ΚΚΕ στους καθημερινούς αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος δεν ζητάει ταυτότητα τι ψήφισε μέχρι χθες ο καθένας και η καθεμία. Αν εννοείται όμως με τις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ ή αντίστοιχα του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο με την έννοια ότι όσο και να στρίψει το τιμόνι και να ντύσει με αριστερό μανδύα, δεν μπορεί να ξεπληθεί από τις υπογραφές που έχει βάλει και, αν θέλετε, στο Μνημόνιο 3, αλλά και στη μετατροπή της χώρας μας σε ολόκληρο νατοϊκό στρατόπεδο. Άρα, τελικά, στις 7 Ιούλη, γιατί λίγες ώρες μείνανε μέχρι λίγες να ανοίξουν ώρες οι κάλπες, αυτή είναι η αλήθεια, υπάρχουν και διεκδικούν μάλλον έδρες στη Βουλή 4 μνημονιακά κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ Κινάλ και βέβαια το ΜέΡΑ25 του κυρίου Βαρουφάκη, όσο και αν ξέχασα ότι
με επιστολική ψήφο στήριξε το τρίτο μνημόνιο και δύο ακροδεξιά φασιστικά μορφώματα. Απέναντί τους βρίσκεται μόνο το ΚΚΕ. Και ένα ισχυρό ΚΚΕ σημαίνει ότι την επόμενη μέρα θα είναι ακόμα πιο δυνατή η λαϊκή πίεση, οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες στα σχέδια τα αντιλαϊκά της κυβέρνησης της επόμενης μέρας. Ένα ισχυρό ΚΚΕ σημαίνει ότι θα δυναμώσει η φωνή των ίδιων των εργαζομένων του λαού για να πάρει ανάσα ανακούφιση, για να βγουν τα σύγχρονα δικαιώματά του στο προσκήνιο. Έτσι όπως έκανε και όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα στη Βουλή, με τις 6 προτάσεις νόμου που κατέθεσε και τις δεκάδες τροπολογίες, όπως ήταν η επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξη ολόκληρη και χωρίς ναι μεν αλλά, όπως ήταν η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, όπως ήταν η κατάργηση του έμφυα, όπως ήταν η ένταξη και των αυταπασχολούμενων στο αφορολόγητο, όπως ισχύει για τους μισθωτούς και τους φτωχούς αγρότες, όπως ήταν βέβαια και η επαναφορά του επιδόματος του κετού για όλες τις γυναίκες ύψους 1.000 ευρώ, που η Νέα Δημοκρατία και το Πασό Κινάλ το δίνουν πλέον μόνο σε όσες γυναίκες γίνουν στο σπίτι και αυτή την αθλειότητα την συνέχισε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ξέρετε, ένα ισχυρό ΚΚΕ σημαίνει ότι θα ανάψει η φλόγα του ριζοσπαστισμού, της ελπίδας, της αισιοδοξίας, ότι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας, γιατί έχει σχέδιο για το σήμερα, έχει σχέδιο για το αύριο, με κριτήριο το ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας και όχι ποιο είναι το επιχειρηματικό καπιταλιστικό κέρδος, σε αυτό που προσκυνάνε όλα τα υπόλοιπα κόμματα και είναι έτοιμα να φέρουν σε πέρας τη βρώμικη υπόθεση για λογαριασμό του κεφαλαίου.